των Βρασνών και δεξιά και αριστερά βλέπετε δύο τουριστικές μονάδες. Δείτε λοιπόν το τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχει καταρρεύσει ο τείχος από τη συγκεκριμένη τουριστική μονάδα. Βλέπετε ότι αυτό το συγκεκριμένο σημείο ήταν η πισίνα, έχει καταρρεύσει, έχει πέσει κάτω. Ναι. Τα σκαλοπάτια το ίδιο. Ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο έχει καταστραφεί. Υπήρχε κόσμος ο οποίος έκανε διακοπές εδώ, αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από το συγκεκριμένο σημείο, όπως και ακυρώθηκαν και πάρα πολλές κρατήσεις στη συγκεκριμένη τουριστική μονάδα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπετε το τι ακριβώς έχει συμβεί, έχουν φύγει οι περιφράξεις των τουριστικών καταλυμάτων, δεν υπάρχει ρεύμα στην περιοχή, υπάρχει μεγάλο θέμα με την υδροδότηση. Συνολικά 200 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για άντληση υδάτων. Οι 35 άτομα απεγκλωβίστηκαν από σπίτια τα οποία είχαν πλημμυρίσει, γέμισαν με νερά και δεν μπορούσαν να βγούνε. Ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα και ένα βρέφος 10 μηνών. Προσπαθούν τώρα οι κάτοικοι να μετρήσουν τις πληγές τους, να δουν τις ζημιές τους, για να δουν και πώς και με ποιον τρόπο από εδώ και πέρα πλέον θα καταφέρουν να αποκαταστήσουν όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί για να αρχίσουν πλέον να ξαναλειτουργούν οι επιχειρήσεις τους. Μάλιστα, βλέπουμε, Ελένη, είναι πολύ μεγάλη η καταστροφή, τουλάχιστον στις εικόνες αυτές που βλέπουμε και εμείς στο σημείο που είσαι. Πραγματικά δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς τα νερά της βροχής, πώς οι καταιγίδες και οι βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει τόσο μεγάλη καταστροφή. Ήταν πολύ μεγάλη η ορμή του νερού, αυτό μας λέγανε. Κατέβαινε ένα ρέμα από πάνω, από το βουνό, με αποτέλεσμα να καταλήγει εδώ ουσιαστικά ό,τι φτερτό υλικό, ό,τι άλλο υπήρχε και ό,τι μάζευε στο πέρασμά του το συγκεκριμένο ρέμα, με την ποσότητα και με τη μανία που κατέληγε εδώ, με αποτέλεσμα να έχει πάρει τα πάντα στο πέρασμά του και να καταστρέψει τις συγκεκριμένες τουριστικές μονάδες. Και όχι μόνο εδώ, αυτό συνέβη και λίγο πιο κάτω. Έχει καταστραφεί σχεδόν όλο το παραλιακό μέτωπο των Βρασνών. Μεγάλες ήταν και οι καταστροφές και στο Σταυρό Θεσσαλονίκης, όπου και εκεί είχαμε πάρα πολλές ζημιές, όχι όμως σε τέτοια έκταση και σε τέτοιο μέγεθος, όπως ισχύει εδώ, συμβαίνει εδώ στα Βρασνά. Λοιπόν, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στην Ηλία, η συνεχής βροχοπτώση.